Η Σύμβαση Επέκταση τη Ιωνία Οδού, τμήμα Ιωαννίνων Κακαβιά, ύψου 310 εκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται να παρουσιαστεί προ ενημέρωση την επόμενη Πέμπτη, 20 Ιουνίου στι 2 το μεσημέρι, από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου τη Βουλή. Αυτό κάνει γνωστό με ανακοίνωση που εξέδωσε και έπειτα από συνεννόηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα. Ο πρόεδρο τη Βουλή των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Στασούλα. Μάλιστα, ο κ. Στασούλα επισημαίνει πω βάσει του κανονισμού τη Βουλή, κάθε σύμβαση δημοσίου έργου ή προμήθεια ύψου άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ υποβάλλεται για ενημέρωση των μελών τη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη Βουλή, ω απαραίτητη και τελευταία προπόθεση για την εν συνεχεία υπογραφή τη. Παράλληλα, ο κύριο Στασούλα δίνει και κάποια στοιχεία αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο που αφορά το δικό τμήμα του Δυτικού Άξονα Ιόνια Οδού. Πρόκειται για την φυσική συνέχεια τη Ιόνια Οδού από τα Ιωάννα προ τα ελληνοαλβανικά σύνορα τη περιοχή τη Κακαβιά, διασχίζοντα τον ομό Ιωαννίνων. Ο άξονα αυτό, όπω αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση του Προέδρου τη Βουλή των Ελλήνων, θεωρείται ω ο δυτικότερο κάθετο άξονα τη Εγνατία Οδού και εντάσσεται στο κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών τη χώρα. Επιπλέον, ανήκει ολόκληρου στη διασυνοριακή περιοχή τη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, συνδέοντα τη χώρα με την Αλβανία, οπότε αποτελεί και έργο διασυνοριακή σημασία. Αντικείμενο του έργου, ω γνωστόν, είναι η κατασκευή του τμήματο τη Ιόνια Οδού από τη συμβολή με την Εγνατία Οδό μέχρι την Κακαφιά και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Στο αντικείμενο τη υπόψη σύμβαση περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή των εξή τμήματων του έργου. Ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου εγνατεία, κατασκευή του αυτοκίνητου δρόμου στο τμήμα Ανισόπεδο κόμβο Ιόνιο Δούμε Εγνατία Οδό έω τον ανισόπεδο κόμβο Καλπακίου, μήκου 46,4 χιλιόμετρων, με την κατασκευή 6 ανισόπεδο κόμβων και πιο συγκεκριμένα των ανισόπεδων κόμβων Κοσμηρά Ασβεστοχωρίου, Γραμμένοχωρίων, Πασαρόνο, Ζήτσα, Καριών, Καλπακίου. Παράλληλα, προβλέπεται αποκατάσταση του εγκάρσιου και παράπλευρου δικτύου τοπικών οδών, όπου απαιτείται αναβάσει αναβάθμιση του τμήματο Καλπάκι Κακαβιά, μήκου 23,11 χιλιόμετρων, με την διάρκεια τη υπόψη σύμβαση να έχει οριστεί σε 54 μήνε από την υπογραφή τη. Βάσει και τη ανακοίνωση του Προέδρου τη Βουλή των Ελλήνων, σημειώνεται πω ο φάκελο τη προσυμβατική διαδικασία διαβιβάστηκε για έλεγχο νομιμότητα ήδη προ το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο με πράξη του αρμόδιου κλιμακίου διαπίστωσε πω δεν κολλείεται η υπογραφή τη εν λόγω σύμβαση. Εν ώψη τη τυπική ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτή τη πολυκύμαντη σύμβαση, ο κύριο Στασούλα ευχαριστεί και συγχαίρει όλου όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματο, που για πολλά χρόνια τώρα αποτέλεσε δικαιολογημένο αίτημα τη τοπική κοινωνία του νομού. Ιδιαίτερα, ο πρόεδρο τη Βούλη των Ελλήνων ευχαριστεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που προσωπικά είχε δεσμευτεί για αυτή την θετική εξέλιξη.